σε ένα ακόμα Bibbidi Bobbidi Tube. Τι κάνετε, πώς είστε, πόσο μου λείψατε από την προηγούμενη εβδομάδα. Λέω αυτή την εβδομάδα γενικά μία έξαρση, πολλές προβολές, πολλά σχόλια, πολλά μηνύματα. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που μεγαλώνει η παρέα μας, που σας γνωρίζω, που μιλάμε. Πάρα πολύ μου αρέσει. Λοιπόν, έχουμε άλλο background. Κάθε φορά άλλο θα γυρνάω εγώ. Τώρα είμαστε, δεν είμαστε σπίτι, είμαστε στο Βόλο, γιατί έχω εξεταστική, όπως είχα πει στο προηγούμενο βίντεο. Οπότε γι' αυτό και πάλι γυρνάω από το κινητό μου. Θα είναι η τελευταία φορά όμως, το υπόσχομαι. Μετά τελειώνουν εξεταστικές, τελειώνουν όλα. Θα είμαι σπίτι, θα έχω την κάμερα, θα είναι όλα τέλεια. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο μου το έχετε ζητήσει εσείς και είναι τα απαραίτητα που χρειάζονται για ένα νεογέννητο. Αυτά που πρέπει να πάρει η μανούλα, δηλαδή πριν έρθει το μωράκι στον κόσμο, για τους πρώτους μήνες. Αλλά πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να πω ότι το επόμενο βίντεο από αυτό θα είναι Q&A, ερωτήσεις με απαντήσεις δηλαδή, και θέλω να μου σχολιάσετε από κάτω ό,τι ερωτήσεις έχετε για μένα, για την μπεμπούλα, για τη μητρότητα, για οτιδήποτε σας απασχολεί σχετικά με εμάς, να μου το σχολιάσετε και θα χαρώ πάρα πολύ να σας απαντήσω. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω και θέλω να πω ακόμα ένα που δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, αλλά τώρα πάμε στο βίντεο. Τα απαραίτητα πρέπει να έχει μία μανούλα για όταν έρθει το μωρό της στον κόσμο. Είναι σύμφωνα με τη δική μου άποψη πώς το έζησα εγώ, ποια πράγματα μου φάνηκαν πολύ απαραίτητα, ποια πράγματα μου φάνηκαν περίπου, τι δεν χρησιμοποίησα. Ναι, είναι η Λίδα, συγγνώμη. Τι δεν χρησιμοποίησα καθόλου. Λοιπόν, αρχικό που χρειάζεται μια μαμά είναι φορμάκια. Αυτά τα φορμάκια τύπου μπιτζαμάκι. Ένα λεπτό. Που έχουν το πατουσάκι μέσα, σαν αυτό εδώ. Τώρα αυτό δεν είναι για νεογέννητο, είναι τη Λίδα, γιατί είμαστε και στο Βόλο, δεν μπορούσα να πάρω τα ενός μήνα. Οπότε είναι αυτά με το πατουσάκι μέσα. Πολλοί γονείς τα χρησιμοποιούν αυτά και για μέσα στο σπίτι και για έξω, γιατί έχουν όλη τη μέρα το μωρό με φορμάκι. Αν έχει όλη μέρα το μωρό με φορμάκι, χρειάζεσαι σίγουρα 10-12 φορμάκια, 0-3. Εγώ 0-3 τα έπαιρνα, τα 0-2 είναι για πολύ χρονικό διάστημα. Και αυτά που είναι 0-0 υπάρχει κίνδυνος το μωρό να μην τα αφαιρέσει καθόλου. Γιατί άμα ένα μωράκι γεννηθεί 4 κιλά και παραπάνω, δεν θα του χωράνε τα 0. Οπότε καλό θα είναι να παίρνετε τα φαρμάκια αυτά, τα ολόσωμα με το πατουσάκι μέσα, 0-3. Γιατί είναι πολύ δεσμευτικό το ότι είναι το πατουσάκι του μέσα. Στην αρχή θα είναι λίγο μεγάλα. Αλλά σιγά σιγά θα είναι μια χαρά και δεν είναι άβολο για τα μωρά του ότι σου είναι μεγάλα, ίσα ίσα καλύτερα είναι πιτζαμάκι. Τα 3-6 εγώ δεν πήρα καθόλου. Η Λίδα δηλαδή με το που σταμάτησε να τη χωράει το 0-3 πήγαμε στο 6-9. Και γενικά νομίζω ότι αυτό ισχύει για όλα τα παιδάκια. Δηλαδή να μην αγοράσετε 3-6. Γιατί όταν μου φέρνανε στην κλινική, τώρα μου φέρνανε για ενός έτους και μου λέγανε ότι μην το βλέπεις μεγάλο, θα αρχίσει να το φοράει σε λίγους μήνες. Και όντως δηλαδή πήδησε ένα νούμερο. Οπότε εγώ θα πρότεινα όταν αγοράσετε τέτοια φορμάκια να αγοράσετε 0,3 και 6,9. Γιατί τα παιδάκια μεγαλώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή η Λίδα θεωρείται για την καμπύλη ανάπτυξης κανονική και λίγο προς τα κάτω προς το ύψος. Οπότε δεν είναι ένα ψηλό παιδί να πεις ότι πήδησε νούμερο. Είναι κανονική. Οπότε το 3-6 όχι από μένα. Μετά το επόμενο απαραίτητο είναι τα καλτσάκια. Πού τα έχω? Εδώ. Είναι τα καλτσάκια. Καλτσάκια φοράμε σε όλες τις περιόδους. Επειδή μου είχατε πει ότι εγώ πηγαίνησα και σε μεταβατική περίοδο, καλτσάκια φοράμε και το καλοκαίρι στα νεογέννητα, γιατί χάνουν θερμοκρασία από τα άκρα τους. Οπότε όταν τους φοράμε παντελονάκι ή καλοκαιρινό ρούχο, το καλοκαίρι προφανώς δεν θα φοράει αυτό το μακριμάνικο, θα φοράει κάποιο κοντομάνικο ή ακόμα και φανελάκι μπορεί να φοράει, αρκεί να φοράει καλτσάκια. Τα καλτσάκια είναι απαραίτητα γιατί χάνουν πάρα πολύ εύκολα θερμοκρασία. Επόμενο απαραίτητο είναι τα μπουρνουζάκια και οι πετσέτες. Εγώ τα είχα διαχωρισμένα σε μπουρνουζάκια σώματος, που είναι αυτό που είναι πετσέτα με κουκούλα, γιατί ακόμα χεράκια δεν βάζουν τα νεογέννητα, εννοείται, και νομίζω και μέχρι το χρόνο είναι περίπου το μπουρνουζί με τα χεράκια μέσα. Και οι πετσετούλες για το τοπικό πλήσιμο, οι μικρές, που όπως είχα πει και σε προηγούμενο βίντεο, αυτό είναι σετάκι το πετσετάκι, το μπουρνουζάκι με την κουκούλα και η πετσετούλα η μικρή. Από αυτά θα χρειαστείτε 4, 5 με 6 μπουρνουζάκια, γιατί τα αλλάζει συχνά, δεν χρησιμοποιεί συνέχεια το ίδιο μπουρνουζάκι το παιδί, και 3-4 πετσετούλες, ώστε να έχετε την άνεση του να μην αγχώνεστε να βάλετε πλυντήριο συνέχεια. Οπότε πιστεύω 4-5 μπουρνουζάκια είναι πάρα πολύ καλά. Μετά, σχετικά με την πρίκα του, εγώ έχω 3 κατωσέντονα, μία παπλωματοθήκη και μία κουβέρτα. Και είμαι υπερκαλυμμένη, θεωρώ, με αυτά. Δηλαδή, και πάπλωμα εννοείται, για την παπλωματοθήκη. Δηλαδή, τα σεντονάκια μια χαρά μπορώ να τα αλλάζω, είναι 3, γιατί τα σεντονάκια λερώνονται και λίγο πιο εύκολα.
Την παπλωματοθήκη, όποτε χρησιμοποιώ το πάπλωμα και όποτε λερώνει τη βγάζω, βάζω την κουβέρτα και μετά ξαναβάζω το πάπλωμα. Οπότε πιστεύω είναι πολύ καλά. Αν θέλετε να έχετε κουβερτούλα, μπορείτε να πάρετε δύο παπλωματοθήκες. Ή αν θέλετε να πάρετε και δύο παπλωματάκια για να μπορείτε να πλένετε και το πάπλωμα όποτε χρειάζεται. Γενικά, από την τρίκα του μωρού, μας δίνουν από τα μαγαζιά την εντύπωση ότι χρειαζόμαστε πολλά πράγματα. Γενικά, σε ό,τι αφορά το νεογέννητο, μας δίνουν την εντύπωση ότι χρειαζόμαστε τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Εγώ είμαι πολύ καλυμμένη με τα τρία συντονάκια, το πάπλωμα και την κουβέρτα και τα αλλάζω. Επίσης, καλό θα ήταν για κάτω από το σεντόνι του μωρού να βάλετε ένα σελτεδάκι μεγάλο με λάστιχο για να μην λερώνετε το στρώμα. Από διαρροές από την μπάλα ή από γουλίτσες που φεύγουν από το στόμα. Αν δεν ξέρετε τι είναι το σελτεδάκι, είναι ύφασμα από πάνω και από κάτω είναι πλαστικό και κρατάει τα νερά. Είναι αυτό που χρησιμοποιούμε και στην αλαξιέρα. Το επόμενο που χρειάζεστε είναι μια μικρή κουβέρτα για το καρότσι, αν είναι χειμώνας, ή σεντονάκι ή πικέ, αν είναι καλοκαίρι. Γενικά, εγώ θα έλεγα και το καλοκαίρι. Καλύτερα να είναι πικέ. Λεπτή πικέ, όχι χοντρή. Απλά το βράδυ χρειάζεται απαραίτητα, θεωρώ. Δηλαδή, εγώ που ήταν Σεπτέμβριος, είχε πάρα πολύ ζέστη. Φέτος είχε ζέστη μέχρι και τον Νοέμβριο ακόμα. Αλλά χρησιμοποιούσα έτσι μια πικέ όταν βγαίναμε έξω. Και για να μην τις βλέπει ο ήλιος τα χεράκια και τα ποδαράκια, και γιατί όταν έπεφτε ο ήλιος είχε μια χι ψυχρούλα. Για μας όχι, αλλά για το μωρό είναι ψύχρα. Αισθάνονται πολύ περισσότερο τα ρεύματα του αέρα από ό,τι εμείς. Οπότε, να δείξω την κουβερτούλα για χειμώνα που έχω εγώ για το καρότσι. Έχω αυτήν εδώ με το φερουμάρ που είναι τύπου υπνόσακος και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βολική για το καρότσι, γιατί μπορείς να το κουμπώσεις, βάζεις και τα χεράκια μέσα και γενικά είναι δύσκολο να ξεσκεπαστεί από αυτή. Οπότε είναι πάρα πολύ ζεστό. Εγώ την έχω πάρει από το Kindle τη συγκεκριμένη, σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε. Τη θεωρώ πάρα πολύ βολική την κουβερτούλα με το φερμουάρ, αλλά και γενικότερα μία κουβερτούλα για το καρότσι για το χειμώνα ή σεντονάκι πικέ για το καλοκαίρι. Τώρα, για τους γονείς που δεν χρησιμοποιούν μόνο φορμάκια και βάζουν ρούχα στα παιδιά τους για έξω, είναι κάποιοι που φοράνε συνέχεια φορμάκια και κάποιοι που φοράνε ρούχα. Εγώ γενικά για έξω προτιμώ τα ρούχα. Λοιπόν, τα ρουχαλάκια του μωρού, κυρίως του νεογέννητου, πρέπει να είναι πάρα πολύ άνετα. Δηλαδή, δεν αγοράζουμε ένα τζιν, ας πούμε. Εντάξει, εγώ της είχα ένα τζιν. Μία φορά το έχει βάλει πραγματικά. Είναι άβολο ρούχο το τζιν. Προτιμήστε τύπου κολανάκια ή φόρμες για να τους είναι άνετα. Για έξω δεν χρειάζεστε πάρα πολλά ρούχα. 2-3 αλαξιές. Γιατί πόσο συχνά θα βγει έξω, αλλά και κάθε μέρα να βγαίνει που λέει ο λόγος, δεν θα πει κανένα στο μωρό, α, φοράς τα ίδια ρούχα, όχι. Και είναι κρίμα να χαλάσετε πολλά έξοδα σε ρουχαλάκια που θα φοράει λίγο, γιατί 2-3 ώρες που θα βγει έξω και μεγαλώνει και γρήγορα το μωρό δεν θα τα ξαναφορέσει. Οπότε για έξω θα δίνω 2-3 αλλαξιές 0-3 και 2-3 6-9, πάλι το 3-6, δηλαδή η δικιά μου φόρεσε 0-3 με το... και μετά κατευθείαν τώρα φοράει 6-9. Νομίζω ότι γενικά το 3-6 σαν νούμερο είναι περισσότερο εμπορικό και λιγότερο χρήσιμο. Οπότε για έξω είπαμε φορμίζεις ή κολανάκια. Και τώρα που είναι χειμώνας εγώ τις φοράω φουτεράκι για το καλοκαίρι. Επειδή εγώ τις πρόλαβα και τις έβαλα και καλοκαιρινά, γιατί είχε πάρα πολύ ζέστη το Σεπτέμβριο. Τις φορούσα ολόσωμα ρουχαλάκια, τύπου φουστανάκι με αυτά που έχουν από κάτω, ένα σαν βρακάκι, σαν σορτσάκι κάτι. Ή ολόσωμο ένα τζιν, τις έχω, μαλακό τζιν όμως, φόρμας, φαίνεται σαν τζιν. Πάνει ολόσωμο. Αυτά τα καλοκαιρινά ολόσωμα σορτσάκια είναι πολύ βολικά για τα μωράκια. Μπορείτε να τα προτιμήσετε. Αλλά για έξω γενικά είπαμε 2-3 αλλαξιές, δεν χρειάζονται πάρα πολλές. 0-3 και 2-3, 6-9. Το επόμενο, αναγκαίο εννοείται, είναι οι πετσετούλες ρευσίματος. Δεν θα πω πόσες, πολλές. Πολλές, πάρα πολλές. Πάρετε πακέτα πετσετούλες ρευσίματος, γιατί ειδικά τους πρώτους 2 μήνες βγάζουν πάρα πολλές βουλίτσες. Δηλαδή ακόμα έχει αναγωγές η Λίδα, όχι τόσο πολύ. Αλλά τον πρώτο καιρό περισσότερο. Οπότε πάρετε πολλές πετσετούλες ρευσίματος για να μην έχετε το άγχος ότι ξεμείνετε και πρέπει να πλύνετε. Να έχετε πολλές, να τις αλλάζετε. Εγώ έχω μία στην κούνια της, μία εκεί που παίζει, μία στο καρότσι, μία στην τσάντα του καροτσιού. Να υπάρχουν διαθέσιμες, συν τις καθαρές σε περίπτωση που λερωθεί κάποια να την αλλάζω. Μετά, ειδικά σε μεταβατικές περιόδους, δηλαδή δεν μιλάω για τελείως χειμώνα ή μέσα στο καλοκαίρι, ας πούμε Σεπτέμβριος, Οκτώβριος ή Άνοιξη, είναι πολύ χρήσιμα τα ζακετάκια για τα μωράκια μας και δεν χρειάζεται και πολλά, 2 ζακετάκια ας πούμε. Γιατί δεν είναι κάτι που το φοράει συνέχεια, είναι άμα κάνει χρειάζεται το φοράω, άμα ζεσταθεί το βγάζω. Οπότε παίρνετε 2 ζακετάκια, εγώ να πω την αλήθεια δεν είχα καθόλου 0-3 ζακετάκια. Είχα ένα, πρέπει να είχα. Πήρα κατευθείαν το μεγαλύτερο, 3-6, για πρώτη φορά 3-6.
τα χρησιμοποιούμε τα ζακετάκια αρκετά, απλά δεν είναι κάτι που φοράει συνέχεια, δεν είναι να πάρετε πολλά, δύο ζακετάκια θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλά και δεν χρειάζεται να τις είναι και εφαρμόστο, δηλαδή το ζακετάκι που θα μπει και πάνω από το ρούχο σκεφτείτε πρέπει να είναι μεγαλύτερο για να είναι άνετο στο μωρό, να μην το σφίγγει και να μην το περιορίζει. Οπότε δύο ζακετάκια 3-6 είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα, για, σχετικά με αυτό το ρουχαλάκι που θα βάλουν τα παιδάκια το φθινόπωρο, την άνοιξη, το χειμώνα για να βγουν από το σπίτι. Εγώ γέννησα 4 Σεπτεμβρίου. Μέχρι μέσα Οκτωβρίου ή αρχές Οκτωβρίου, δεν θυμάμαι πολύ καλά, την έβγαζα με το καλοκαιρινό της. Φορούσα βέβαια από κάτω ένα φανελάκι μακριμάνικο, να μην είναι τα χεράκια έξω. Τα ποδαράκια δεν πειράζει γιατί έχει το καλτσάκι, είπαμε πάντα. Οπότε φορούσα μακριμάνικο φανελάκι. Αλλά για μετά, Νοέμβριο, Οκτώβριο και μετά την άνοιξη που ανοίγει ο καιρός, Μάρτιος, Απρίλιος που έχει λίγο ψυχούλα, χρειάζεται κάτι για από πάνω. Στις μεταβατικές περιόδους μπορείτε να προτιμήσετε ένα τζιμπου φανάκι που να είναι από μέσα ζεστό. Να, να είναι βαμβακερό από μέσα χοντρό. Και να κρατάει το παιδάκι ζεστό. Ένα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Δηλαδή, μπουφάν, φόρεμε σε εξόδου και τέτοια. Ένα. Γιατί αυτό θα είναι το μπουφάν για να βγει από το σπίτι, δεν χρειάζεται να έχει πολλά. Και είπαμε ότι είναι για λίγο χρονικό διάστημα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε αγορές πολλών πραγμάτων που θα διαρκέσουν πολύ λίγο. Γιατί πάνε χαμένα τα ρούχα από τα μωρά, να ξέρετε. Θα υπάρχουν πάρα πολλά ρούχα που θα πάνε χαμένα. Θα τα βάλει μία-δύο φορές. Ουσιαστικά είναι αφόρητο μία-δύο φορές. Εγώ χαίρομαι κιόλας να τα βάλει μία-δύο φορές. Είναι άλλα ρούχα που είναι εντελώς αφόρητα. Οπότε για έξω, για τις μεταβατικές περιόδους, ένα μπουφανάκι τζιν και για το χειμώνα, μία φόρμα εξόδου. Φόρμα εξόδου είναι αυτό, το μπουφανάκι που είναι μέσα όλο το μωρό. Έχει παπουτσάκια, έχει γαντάκια και κουκούλα. Και εννοείται πάντα κατά τη φόρμα εξόδου φοράμε και ένα σκουφάκι μάλινο. Φόρμα εξόδου τώρα για το χειμώνα. Αν μια γυναίκα γεννήσει Οκτώβριο, το παιδί της θα φοράει φόρμα εξόδου μέχρι 6 μηνών, 7 μέχρι να μπουν καλά-καλά οι ζέστες. Οπότε μπορείτε να πάρετε μία φόρμα εξόδου 03 και μία 69. Εγώ αυτό ακριβώς έκανα, πάλι δεν χρησιμοποίησα το 36 ως νούμερο. Η Λίδα είχε μία ροζ φόρμα εξόδου 03 που τη χρησιμοποιούσε μέχρι και τώρα, που είναι 4 μηνών, και τώρα πήραμε μία 69. Δηλαδή πήγα στο κατάστημα της πάρα την 36 και μου λέει πολύ 3, ένα μήνα το πολύ θα την βάλει. Πάρε την 69 καλύτερα. Οπότε για τις φόρμες εξόδου αυτό. Εννοείται μετά απαραίτητα είναι τα είδη υγιεινής. Αφρόλουτρο σαμπουάν, γαλάκτωμα και κρέμα για το ποπό. Η Μέα που μου έκανε εμένα να δίνω το κετού, μας είχε πει να προτιμήσουμε το ξεχωριστό σαμπουάν αφρόλουτρο για το σώμα, αλλά υπάρχουν σαφώς και ένα. Τώρα εγώ χρησιμοποιώ ξεχωριστά αφρόλουτρο σαμπουάν γιατί μας είπε ότι είναι καλύτερο, αλλά είναι το καθένας χρησιμοποιεί ό,τι θέλει. Λοιπόν, σχετικά με αυτό, εγώ είχα αγοράσει με απλικατέρ της Fresder σαμπουάν και αφρόλουτρο. Το αφρόλουτρο μου κράτησε 2 μήνες και το σαμπουάν 3,5. Δηλαδή αυτό μπορείτε να πάρετε από ένα, δεν χρειάζεται να πάρετε πολλά. Φασαρίες! Δεν χρειάζεται να πάρετε πολλά γιατί θα διαρκέσουν πάρα πολύ. Και ένα γαλάκτωμα σώματος, δηλαδή λίγα από αυτό που γεννήθηκε τώρα είναι 4 μηνών, έχουμε το ίδιο γαλάκτωμα σώματος και βάζουμε και κάθε βράδυ. Δηλαδή σε κάθε βράδυ στο μπάνιο σου βάζω γαλάκτωμα. Δεν έχει τελειώσει. Κρέμες για τον ποπό μπορείτε να πάρετε 2 μεγάλες, γιατί σε κάθε αλλαγή πάνας χρησιμοποιείς και το κάθε παιδάκι μπορεί να αλλάζει και πολλές πάνες την ημέρα. Είναι παιδάκια που λερώνονται συνέχεια. Οπότε μπορείτε να πάρετε 2, ας πούμε, αν κρίνω εγώ από τις Fresder που είχα, 2 μεγάλες. Αλλά και από τη Σιντοκρέμ, και από τη Σιντοκρέμ πιστεύω 2 θα ήταν πολύ καλές για αρχή, για να έχουν διάρκεια, να σας διαρκέσουν ένα τετράμινο ας πούμε. Εννοείται απαραίτητο, είναι μπανιερούλα και καθισματάκι για την μπανιέρα. Το πρώτο καιρό βέβαια που θα γυρίσετε από την κλινική που δεν θα έχει πέσει ακόμη ο αφαλός, θα το πλένετε στη βρύση το μωράκι. Αλλά μετά το μεγαλώσει και πέσει ο αφαλός, επιτρέπεται και η βύθιση και είναι απαραίτητο, δηλαδή δεν είναι απλά βοηθητικό, είναι απαραίτητο για τους γονείς το καθισματάκι μπάνι. Εγώ που είμαι και μόνη μου, την μπανιέρουλα, το καθισματάκι τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι γενικά με το μπάνι των μωρών επικρατεί ένα χάος στις οικογένειες, δηλαδή και από ιστορίες που ακούω όταν ήμουν εγώ μικρή, τύπου μαζευόταν όλη η γειτονιά για να σε κάνουμε μπάνιο. Και μου το έχετε πει και εσείς αυτό, ότι χρειαζόμαστε στρατό για να πλύνουμε τα μωρά μας. Τα καθισματάκια του μπάνιου είναι πάρα πολύ βοηθητικά. Εγώ αυτό που χρησιμοποιώ το θεωρώ πάρα πολύ ασφαλές γιατί δεν είναι καθιστό, ώστε να σκύψει το μωρό μπροστά και να πέσει, είναι έφιξα πλωτό και πιάνει όλη την επιφάνεια της μπανιέρας. Δηλαδή δεν μπορεί ούτε να γυρίσει, γενικά δεν μπορεί το μωρό να βγει από μέσα. Όσο είναι πιο μικρό εννοείται που δεν φτάνουν τα πόδια του μέχρι την μπανιέρα, γλιστράει περισσότερο. Αλλά υπάρχουν καθισματάκια μπάνιου, μπορείτε να ρωτήσετε αυτό στα καταστήματα που θα το αγοράσετε, που έχουν ασφάλειες
που προσαρμόζεται το κρατηματάκι ανάλογα με το μέγεθος του παιδιού για να το κρατάει ακόμη περισσότερο σταθερό. Οπότε το κρατηματάκι μπάνιο είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τις μανούλες. Για να μην μαζεύονται όλοι στο σπίτι να πλύνουν το μωρό. Μπορεί να το πλύνει μόνο του μπαμπάς ή μόνο της η μαμά. Μετά, εξίσου χρήσιμη είναι μια αλαξιέρα. Και όταν λέω αλαξιέρα, δεν εννοώ το έπιπλο. Μπορείτε να πάρετε το στρωματάκι της αλαξιέρας που υπάρχει σε όλα τα βρεφικά καταστήματα. Νομίζω ότι υπάρχει και στο Τζάμπο και στο IKEA που είναι πολύ περισσότερο φθηνά. Γενικότερα, υπάρχει μια εκμετάλλευση προς τους νέους γονείς. Όλοι είναι πανάκριβα. Α πούμε, μια στριταριέρα που είναι αλαξιέρα μπορεί να κάνει 400-500 ευρώ. Και μια στριταριέρα απλή που πάνω μπορείς απλά να βάλεις αυτό το στρωματάκι και πάρεις με 100 ευρώ. Ας πούμε, μια τεράστια διαφορά. Ή μια, αν αγοράσεις αλαξιέρα από παιδικό μαγαζί, μπορεί να είναι παραπάνω, δεν ξέρω πόσο, αλλά είναι όλα παραπάνω στα βρεφικά μαγαζιά. Άμα την πάρεις, εγώ την πήρα από το IKEA την δικιά. Τώρα επειδή χτύπησε το τηλέφωνο μου, χάθηκε η ροή μου. Δεν ξέρω τι ακριβώς έλεγα, αλλά νομίζω ότι έλεγα για το στρωματάκι αλαξιέρας και πόσο το αγόρασα. Εγώ το αγόρασα 8 με 11 ευρώ από το IKEA κάπου εκεί και είναι πάρα πολύ πρακτικό. Είναι ένα απλό στρωματάκι και από πάνω βάζεις το σελτεδάκι, γενικά σελτεδάκια. Εγώ στην αρχή χρησιμοποιούσα, δηλαδή είχα πάρει 5-6. Αλλά στην πορεία δεν με βόλευαν και τόσο, γλιστρούσανε, φεύγανε, δεν με βόλευαν στο πλύσιμο, δεν μπορούν και να σιδερωθούν γιατί από πίσω έχουν το πλαστικό, οπότε και το πανί που σιδερώνεις εσύ. Το πλαστικό ζεσταίνεται και λιώνει. Και εγώ γενικά θεωρώ ότι άμα κάτι δεν το σιδερώσω, δεν είναι αποστηρωμένο αρκετά για το παιδί. Βέβαια, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Οπότε τα κατήγησα τα σελτεδάκια και γενικότερα δεν θα τα πρότεινα. Εγώ αυτό που χρησιμοποίησα για να βάλω πάνω από την αλαξιέρα είναι αυτά τα σεντονάκια αγκαλιάς, αλλά όχι τα πολύ λεπτά. Αυτά που είναι λίγο χνουδωτά, λίγο πιο χοντρά. Οπότε το διπλώνω στα δύο, γιατί είναι και μεγάλα αυτά τη αγκαλιά και το βάζω πάνω στην αλαξιέρα. Άμα θέλετε να κάνετε αυτό, εγώ έχω 5 σεντονάκια αγκαλιά που τα χρησιμοποιώ για την αλαξιέρα και είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή έχω αρκετά ώστε να τα αλλάζω. Οπότε αυτό θα έλεγα. 5 σεντονάκια αγκαλιά για πάνω από την αλαξιέρα για το άλαθμα του παιδιού. Διαφορετικά, αν χρησιμοποιείτε σελτεδάκια, το ίδιο είναι και για τα σελτεδάκια. Δηλαδή 4-5 σελτεδάκια για να μπορείτε να τα αλλάζετε. Το τελευταίο με τα απαραίτητα στη λίστα του μωρού σας είναι το ινόπνευμα και οι γαζούλες. Χρειάζεται ινόπνευμα καθαρό για να καθαρίζετε τον ομφάλιο ρόλο και φυσικά αποστηρωμένες. Λόρο, σωστά το είπα, ναι. Και φυσικά αποστηρωμένες γαζούλες. Αυτή είναι η δικιά μου λίστα με τα απαραίτητα ενός βρέφους. Αλλά έχω και δύο πράγματα που χρησιμοποίησα και θεωρώ ότι ήταν αγορές παραπάνω, που δεν χρειαζόταν. Το ένα είναι η καλαθούνα. Γενικά υπάρχει μία ιδέα ότι τα μωρά επειδή είναι σε κλειστό χώρο μέσα στην κοιλιά, χρειάζονται κλειστό χώρο για να κοιμηθούν, αισθάνονται ασφάλεια στην κούνια, είναι πολύ βολική η καλαθούνα και είναι και δίπλα στη μαμά και βοηθάει. Εμένα η παιδίατρός μου είπε από την αρχή να μην χρησιμοποιήσω καλαθούνα γιατί το μωρό χρειάζεται να παίρνει οπτικά ερεθίσματα, δηλαδή να βλέπει γύρω-γύρω. Οπότε μου είπε, βάλ το κατευθείαν στην κούνια του. Δεν χρειάζεται αυτό που λένε να είναι σε κλειστό χώρο, ότι δεν ισχύει, μου το είπε ο παιδίατρός μου. Δεν ξέρω, βέβαια, ο κάθε γιατρός έχει τις δικές του απόψεις. Το λέω με επιφύλαξη δηλαδή. Απλά εγώ το έκανα. Είχα αγοράσει καλαθούνα, την οποία τη χρησιμοποιούσα κατά τη διάρκεια της ημέρας, να είναι το μωρό κατά τη διάρκεια της ημέρας μέσα εκεί, γιατί τα βρέφη τον περισσότερο καιρό κοιμούνται. Οπότε ήταν μέσα στην καλαθούνα το περισσότερο μέρος της ημέρας και το βράδυ κοιμόταν στην κούνια. Αλλά βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι που έχει περάσει καιρός, η καλαθούνα που. Εντάξει, δεν είναι πολύ ακριβές, αλλά δεν είναι και κάτι απαραίτητο για να χαλάσει, ας πούμε, 80, 100, 90 ευρώ. Που μπορεί να κάνει μια καλαθούνα και ίσως να κάνουν και παραπάνω ορισμένες. Δεν είναι απαραίτητο γιατί, ας πούμε, θα μπορούσε από την αρχή να έχει το χαλάκι δραστηριοτήτων. Το χαλάκι δραστηριοτήτων, αν δεν ξέρετε, δεν είναι αυτό που από κάτω είναι σαν χαλάκι και από πάνω έχει διάφορα που κρέμονται παιχνιδάκια. Μπορεί να το έχει πάνω στον καναπέ και να βάζει εκεί το μωρό κατά τη διάρκεια τη ημέρα, ακόμα και νεογέννητο. Γιατί το μωρό μέχρι τον 3ο-4ο μήνα δεν γυρνάει για να πέσει. Οπότε το χαλάκι δραστηριότητα θα το χρησιμοποιεί για πολύ καιρό αργότερα, δηλαδή μέχρι και 5-6 μηνών θα το χρησιμοποιεί. Οπότε είναι ένα κάτι που δεν θα πάει χαμένο, δεν χρησιμοποιήσει ένα-δύο μήνες και θα πετάξετε. Και γιατί να πληρώσετε και παραπάνω χρήματα να αγοράσετε καλαθούνα, αφού όπως είπα, το μωρό μπορεί να κοιμάται στην κούνια και είναι και καλύτερο γιατί παίρνει περισσότερα οπτικά ερεθίσματα. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να είναι στο χαλάκι δραστηριότητα. Οπότε εγώ θα έλεγα ένα μείον για την καλαθούνα. Βέβαια. Μία μαμά που θα τη βόλευε πάρα πολύ να έχει το μωρό της ακριβώς δίπλα στο κρεβάτι, γιατί εγώ την κούνια την έχω απέναντι,
μπορεί να χρησιμοποιήσει λίπνο. Που εγώ και πάλι δεν είμαι πολύ υπέρ, δηλαδή μπορεί να βάλει και την κούνια δίπλα στο κρεβάτι, αλλά υπάρχουν και μικρέ κρεβατοκάμαρε, το κατανοώ, οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα λίπνο. Το επόμενο άχρηστο, σε εισαγωγικά, άχρηστο, που αγόρασαν τα γατάκια τα χέρια. Που σου λένε ότι το μωρό πρέπει τον πρώτο καιρό να φοράει γατάκια στα χέρια για να μην γρατσουνιέται, να κάνει, να ράνει. Εμένα πάλι ο παιδιατρός μου είπε ότι τα γατάκια για τα χέρια να μην τα βάλω ποτέ. Ότι είναι πολύ πιο σημαντικό για το μωρό να αισθάνεται ότι ακουμπάει και να μαθαίνει μέσω της αυλής, παρά το να γρατσουνιστεί και σε μισή μέρα να του φύγει η γρατσουνιά. Γιατί τα μωράκια έχουν φοβερή ικανότητα ανάπλασης. Πραγματικά, επειδή είδα δεν φορούσε γατάκια, όπως είπα, και γρατσουνιότανε, οι γρατσουνιές της μπορεί να τις φεύγουν μέσα στην ημέρα. Πραγματικά έχουν φοβερή ικανότητα ανάπλασης. Και είναι πολύ πιο σημαντικό το να μαθαίνουν για τον κόσμο πληροφορίες από το να γρατσουνιούνται. Δεν είναι τόσο φοβερός ο πόλος, θέλω να πω, δεν τους μείνει και τραύμα. Οπότε για μένα περιττό είναι τα γαντάκια. Αυτά. Αυτά ήταν η λίστα μου με τα απαραίτητα. Ελπίζω να μην ξεχνάω κάτι, γιατί κάθισα και τα σημείωσα χθες. Εμένα αυτά με βόλεψαν πάρα πολύ. Όπως είπα, το νούμερο 3-6 δεν το χρησιμοποίησα καθόλου και νομίζω ότι γενικά είναι έτσι, ότι το 3-6 είναι λίγο ενδιάμεσο στάδιο που φοριάται πολύ. Καλό θα ήταν να μην το αγοράσετε. Καλό θα ήταν επίσης να μην αγοράσετε ρουχαλάκια που να είναι 0, γιατί ένα μωρό που θα γίνει λίγο μεγάλο δεν θα τα φορέσει. Οπότε αυτά, ανακεφαλαιώνοντας, χαρήκα πάρα πολύ που τα είπαμε και σήμερα και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που είναι Q&A. Οπότε αφήστε μου τις ερωτήσεις σας από κάτω για το επόμενο βίντεο και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας απαντήσω σε ό,τι θέλετε. Φιλάκια πάρα πολλά! Μουα, μουα, μουα.